στη σπουδαιότητα της ψήφου και των μαθητών που έχουν κλείσει τα 17 τους χρόνια, αναφέρθηκαν σήμερα μαθητές που συμμετείχαν σε δράση που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Γεωργιάδη του Ηρακλείου. Πρέπει να μαθαίνουμε, γιατί αν δεν μαθαίνουν οι νέοι τι μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να έχουν αυτή την αγάπη. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πάμε χέρι-χέρι μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την νεολαία, που αυτή είναι η δύναμή μας. Επρόκειτο για δράση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Eurodirect της Περιφέρειας Κρήτης και τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχολεία δηλαδή που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα και έβαλαν τη γνώση για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Ευρωκοινοβούλιο στην καθημερινότητά τους. Αυτά τα παιδιά σήμερα ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για την αξία συμμετοχής, αλλά και για τη σημασία που έχουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι στη ζωή όλων μας. Οι μαθητές μας, οι σημερινοί 17ηδες, την επόμενη περίοδο της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου που θα εκλεγεί και θα αναλάβει αμέσως μετά, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δουν τις πολιτικές και τις επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινότητα όλων μας. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο Φαρχάτ Μοχάμεντ Αλί, μαθητής στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, που βραβεύτηκε μάλιστα πέρυσι στο πρόγραμμα, αλλά και η Ειρήνη Αρναουτάκη από το Λύκειο Αρχανών, που μόνο με θετικό τρόπο προσέγγισαν τη συμμετοχή τους, αλλά και τη γνώση που έλαβαν. Βγήκαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα στο πρόγραμμα Γεωροσκόλα και είχαμε αυτή την τιμή να πάμε στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είμαστε και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μαθαίνουμε και το τι μας προσφέρει, τις δυνατότητες που μας, και τις πόρτες που μας ανοίγει. Σε κάθε έναν από τους σταθμούς ενημέρωσης που είχε φτιαχτεί, οι μαθητές λάμβαναν διαφορετικές πληροφορίες για τους θεσμούς και το Ευρωκοινοβούλιο. Ενώ μάλιστα στήθηκε και κάλπη, από την οποία δεν ξέφυγε ούτε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ούτε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Βεβαίως πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Θα είναι ένα καλό μήνυμα από τις εκλογές αυτές, εάν οι νέες ηλικίες, όπως φαίνεται, βρεθούν στην κάλπη ακόμα περισσότερο, διότι το μέλλον ανήκει στους νέους. Τα ψηφοδέλτια, ωστόσο, δεν είχαν σχέση με κόμματα και σταυρούς, αλλά ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς τη βλέπει ένας νέος άνθρωπος. Γονείς σας θα τους στείλετε, τι θα ναι, πείτε στους γονείς σας? Εννοείται, θα τους πείσουμε σίγουρα να πάνε να ψηφίσουν, γιατί αυτό αφορά όχι μόνο τις δικές τους ζωές, αλλά και τις δικές μας και πολλών άλλων. Είναι υπερβολικά σημαντική, γιατί μας παρέχει αρκετά πράγματα.